Τα πράγματα είναι δύσκολα. Πιστεύω ότι είναι δύσκολα περισσότερο από όλες τις πρωτομαγίες που έχουμε γιορτάσει την τελευταία δεκαετία. Προφανώς αποτελεί κοινό τόπο τα προβλήματα για όλους πολύ σοβαρότερα από ότι τα προηγούμενα χρόνια, με τα μηνύματα της εργατικής πρωτομαγιάς επίκαιρα παρά ποτέ. Η σημερινή συγκυρία στην οποία γιορτάζεται η πρωτομαγιά είναι δύσκολη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν υποστεί θυσίες εδώ και μια δεκαετία με τα μνημόνια, όπως επίσης και τα τελευταία 2-3 χρόνια είχαμε προβλήματα με τις αναστολές εργασίας, με τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν δούλευαν. Σήμερα έχουμε ακόμη αυτό το καινούριο, το νέο, που είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που έχει επιδεινώσει ακόμη την δυσμενή οικονομική κατάσταση των εργαζομένων, γιατί φαίνεται ότι η ακρίβεια και έχει μεγαλώσει υπέρμετρα, οι τιμές πετούν στα ύψη και το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάσταχτο. Βλέπετε τι γίνεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, δόθηκε μια αύξηση 2% αρχές του χρόνου και περίπου από 1η Μαΐου ο Πρωθυπουργός 7% και κάτι, δηλαδή 99%, αλλά σε ετήσια βάση εμείς πιστεύουμε ότι είναι γύρω στο 5%. Όταν έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος έχει ξεπεράσει το 9% και πιθανόν στο τέλος του χρόνου να κλείσει με 12%. Δηλαδή βλέπουμε ότι και αυτή η αύξηση, η οποία είναι καλή βέβαια, αλλά δεν καλύπτει όμως τον πληθωρισμό. Επίσης δεν έχουν υπογραφεί κλαδικές και ομοιοπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις και γι' αυτό λοιπόν αμέσως μετά θέλουμε και να καλέσουμε τους εργοδότες να προχωρήσουμε στην υπογραφή κλαδικών και ομοιοπαγγελματικών συμβάσεων. Έχει ανοίξει ένα θέμα μεγάλο με τον ΟΑΕΔ πρόσφατα. Φαίνεται ότι ο ΟΑΕΔ μετασχηματίστηκε και έγινε δημόσια υπηρεσία. Έχει αλλάξει και αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του. Όπως επίσης έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με τον νόμο τον οποίο πέρασε η κυβέρνηση το καλοκαίρι όσον αφορά με τα εργασιακά. Εμείς πάγια ζητάμε ότι πρέπει να υπάρχει ενίσχυση των χαμηλών εργαζομένων, των φτωχών εργαζομένων. Είναι μια μέρα τιμής που πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να συρρυκνώνονται τα αυτονόητα, να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οι εργαζόμενοι και να διεκδικούν τα αυτονόητα. Η εργασία καταστρατηγείται, οι συνθήκες εργασίας μειώνονται, οι μισθοί και υπάρχουν συνέχεια απολύσεις στο δημόσιο τομέα και γενικότερα στις υπηρεσίες. Ζητάμε και διεκδικούμε σήμερα με αφορμή την Πρωτομαγιά να επανέλθουν αυξήσεις στους μισθούς μας, να αυξήσει τους μισθούς μας, να γίνουν προσλήψεις άμεσα στην παιδεία, στην υγεία και στην πρόνοια και να υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στη γενιά μας και απέναντι στα παιδιά μας να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα ώστε να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Κοινά σε ένα μεγάλο βαθμό τα αιτήματα και των συνταξιούχων. Και πρέπει να έχουν λυθεί, να έχουν λυθεί τώρα. Όμως αυτή η συνεχιζόμενη λαϊκή που γίνεται γύρω από τα εισοδήματα των εργαζομένων έχει μειώσει αρκετά το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Όμως πρέπει να πω ότι πριν 12 χρόνια είχαμε την οικονομική κρίση. Μετά είχαμε τα λεγόμενα μνημόνια. Σήμερα έχουμε αυτή την απαράδεκτη οικονομική κρίση που ξεσπιτώνει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, ειδικά δε τους χαμηλοσυνταξιούχους των 400 ευρώ, στους οποίους έχει κοπεί το ΕΚΑΣ. Εμείς σαν συνταξιούχοι διεκδικούμε όλα αυτά που νόμιμα και δίκαια έχουμε αγωνιστεί και δικαιούμαστε, όπως είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η αύξηση των μισθών, η καλύτερη υγεία, η καλύτερη παιδεία και γενικά να μας δοθούν όλα τα αναδρομικά, αυτά που έχουν από τα δικαστήρια κατοχυρωθεί. Τα αυτονόητα λοιπόν και όμως νοχηλική, στα όρια της αμηχανίας, η κινητοποίηση των εκπροσώπων φορέων, των συνδικάτων, των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων, τους συνδικαλιστικούς τους εκπροσώπους, να μην έχουν κάτι συγκεκριμένο να απαντήσουν επ' αυτού. Είχαμε πρόσφατα την τελευταία απεργία, έτσι, και όπως είδαμε είχε μια σχετικά καλή επιτυχία. Τώρα, είναι γεγονός ότι ο κόσμος μεσολαβεί και το τριήμερο. Όπως βλέπετε, αυτοί που συμμετέχουν είναι σχεδόν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τι να σας πω, δεν ξέρω.
Είναι γεγονός ότι φέτος, παρότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη η Πρωτομαγιά, γιατί πραγματικά τα τελευταία νομοθετήματα της κυβέρνησης συρρυκνώνουν τα εργασιακά δικαιώματα και μειώνουν τους μισθούς, δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να προωθούν και άλλες πρωτοβουλίες, ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε όλους τους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις, γιατί μόνο με την αντίδραση, μόνο με την πίεση απέναντι στις κυβερνήσεις και στην κυβέρνηση τη δική μας θα μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες μέρες.